Πίσω από τη λάμψη της εστίασης κυριαρχούν ασφιχτικές συνθήκες εργασίας αλλά και απαράδεκτες καταστάσεις σε βάρος των εργαζομένων στον χώρο του επιστημισμού τουρισμού στο νησί μας, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και στην οποία έλαβαν μέρος μέσω ενός ερωτηματολογίου 1.900 εργαζόμενοι. Μόλις το 65,20% δήλωσε ότι αμείβεται βάσει της συλλογικής σύμβασης εργασίας, ενώ το 71,70% λαμβάνει 1 ως 2 ρεπό, ενώ το 17% δήλωσε ότι δεν λαμβάνει ούτε 1 ρεπό το μήνα. Ένα μεγάλο ποσοστό δηλώνει ότι εργάζεται πάνω από 8 ώρες την ημέρα, ενώ δηλώνονται ότι εργάζονται μόλις 4 ώρες. Ακόμη ένας σημαντικός αριθμός δεν λαμβάνει τα νόμιμα ένσημα και προσαυξήσεις, ενώ κάποιοι αναφέρουν αναγκαστική επιστροφή των δώρων και επιδομάτων. Έχουμε πολλά στρεβλά και πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Δεν είναι ένα, είναι πάρα πολλά. Ποσοστό 70% των εργαζομένων στην εστίαση παίρνει 1 ρεπό το μήνα με 2 και 17% περίπου των εργαζομένων δεν παίρνει κανένα ρεπό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η εντατικοποίηση έχει σκοτώσει τους εργαζόμενους. Σε επίπεδο Κρήτης, στον κλάδο του επισιτισμού λείπουν κοντά στις 5.000 θέσεις εργασίας. Σε επίπεδο Κρήτης, ενώ χρειαζόμαστε 20.000 για να δουλέψουμε, εργάζονται περίπου 13 με 14.000. Αδήλωτη εργασία, ημιαπασχόληση παράνομη, ασφάλιση 4 ώρη και απασχόληση 8 και 10 ώρες. Ακόμη και 1 στους 4 αναγκάζεται να επιστρέψει τα επιδόματα, είτε είναι αυτά δώρο Χριστουγέννων είτε Πάσχα. Πραγματικά είναι τραγική η κατάσταση στον χώρο του επισιτισμού. Βλέπουμε ότι σε μεγάλο ποσοστό, πάνω από 50%, δεν εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση εργασίας, που πρέπει να τονίσουμε ότι είναι γενικώς υποχρεωτική. Βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις είτε δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία υγιεινής και ασφάλειας, είτε εφαρμόζεται ελλιπώς. Βρήκαμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο εκπαιδευτικό κενό όσον αφορά την κατάρτιση στο αντικείμενο. Εξαντλητικά ωράρια, υποδηλωμένη εργασία, σημαντική έλλειψη προσωπικού και δεκάδες άλλα προβλήματα δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που οδηγούν σε εξάντληση τους εργαζόμενους και με τους νέους να εγκαταλείπουν τον κλάδο αναζητώντας ευκαιρίες σε άλλους χώρους εργασίας. Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια, με το 44% των εργαζομένων να έχει γίνει μάρτυρας εργατικού ατυχήματος στον χώρο εργασίας. Επιπλέον, καταγγέλθηκαν φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης, κυρίως στους χώρους της κουζίνας, καθώς, όπως προέκυψε από την έρευνα, το 67,5% των εργαζομένων έχει βρεθεί αντιμέτωπο με περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, τα οποία όμως δεν καταγγέλθηκαν στην αστυνομία. Ο πρωταθλητής της σεξουαλικής παρενόχλησης, από ό,τι φαίνεται από τα ευρήματα της έρευνας, είναι τα κλειστά τμήματα, δηλαδή οι κουζίνες. Κατήγγελαν και σωματική και λεκτική σεξουαλική παρενόχληση, κυρίως από συναδέλφους και επιτοπλίστων από υπεροϊσταμένους. Και ο ρατσισμός είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, με το 61,4% να αναφέρει ρατσιστικές συμπεριφορές στον χώρο εργασίας τους. Την ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης για τους εργαζόμενους στον χώρο επισιτισμού τουρισμού τονίζουν συνδικαλιστές, ενώ άμεσα η μελέτη θα κατατεθεί στα αρμόδια υπουργεία με στόχο τη δρομολόγηση λύσεων.